Μετά από προσπάθειες χρόνων, η απολωτρίωση του οικοδομικού τετραγώνου απέναντι στο αρχαίο θέατρο μένει στην τελική ευθεία, σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ίδιο τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη. Μάλιστα, το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε από όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρώτη αποζημίωση εξώδικου συμβιβασμού για το οικοδομικό τετράγωνο και έτσι δεν υπάρχουν εμπόδια για να απολωτρωθούν τα κίνητα που βρίσκονται απέναντι από το πρώτο αρχαίο θέατρο της πόλης. Μια αποζημίωση της τάξης των 260.000 ευρώ. Η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται στις 262.000. Επιτέλους, το 867Γ μπαίνει στην τελική ευθεία. Με ένα πρόγραμμα του 17, όπως υπόθηκε, και με δέσμευση των χρημάτων, έχει ξεκινήσει μια πολύχρονη διαδικασία, η οποία απαιτούσε προεδρικά διατάγματα, απαιτούσε ένα σωρό πράγματα για τα οποία διαχρονικά είστε ενημερωμένοι πώς εξελίσσονται, χωρίς να υπάρξει ούτε μέρα καθυστέρηση, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε στο διατάγμα, δηλαδή στη δυνατότητα, είτε με προσδιορισμό τιμής μονάδας από το δικαστήριο, είτε με εξώδικο συμβιβασμό, να πάμε στην απαλωτρίωση του οικοδομικού τετραγώνου. Όλες οι διαδικασίες, λοιπόν, οι γραφειοκρατικές, έχουν ολοκληρωθεί και από την περιφέρεια και από την αποκεντρωμένη και από τα Υπουργεία και από το ΣΤΕ και από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα οποία απαιτούνταν είναι τελειωμένα. Βρισκόμαστε μπροστά, λοιπόν, στο πώς μπορούμε στις 13 συνιδιοκτησίες να εργαστούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο, ας πούμε, της κατεδάφισης του 867Γ. Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ψηφιακών Πολιτικών Έξυπνης Πόλης, Ντίνος Διαμάντος, πρόσθεσε ότι τα χρήματα της αποζημίωσης έχουν εξασφαλιστεί και είναι δεσμευμένα στο Ταμείο Παρακατηθικών και Δανείων. Να ξεκολλήσει επιτέλους η διαδικασία, σημείωσε επικεφαλής της Μίζων Αντιπολίτευσης, κ. Ρένα Καρλαριώτου.